Είχαμε τον δημοσκοπήσει, είδαμε τρεις μαζεμένες, της MRB, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Real News, της RAS στα παραπολιτικά και της Μέτρων Ανάλυσης στον κόσμο του επενδυτή. Δεν βλέπουμε σοβαρές μεταβολές στην πολιτική επιρροή των κομμάτων, με μόνη εξαίρεση ίσως την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Αυτό αποτυπώνεται λοιπόν και στη δημοσκόπηση της Real News, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 0,5%. Σύμφωνα με την MRB, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνεται 22,9. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 22,4, ΠΑΣΟΚ 7,9, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5, Χρυσή Αυγή 9, Δημοκρατική Αριστερά 4, Κομμουνιστικό Κόμμα 4,2, Κομμουνιστικό Κόμμα 4%. Τώρα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Η δημοσκόπηση της ΡΑΣ δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με 1,1% του ΣΥΡΙΖΑ, 24,2% λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, 23,1% για το ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 8,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 6,3%, Χρυσή Αυγή 9,3%, Δημοκρατική Αριστερά 5,2% και Κομμουνιστικό Κόμμα 4,6%. Κάπως αντίστροφα δείχνει τα πράγματα η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που δημοσιεύεται στον κόσμο του επενδυτή. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 1,2% της Νέας Δημοκρατίας που συγκεντρώνει 19,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν 20,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 7,3%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,4%, Χρυσή Αυγή 8,8%, Δημοκρατική Αριστερά 4,8% και Κομμουνιστικό Κόμμα 3,9%. Στα αξιοσημείωτα ρίτσα και των δημοσκοπήσεων είναι ότι οι Έλληνες παραμένουν απεσιόδοξοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία για το μέλλον. Δηλώνουν όμως πως είναι σίγουροι πως θα παραμείνουμε στο ευρώ, ενώ ενισχυμένη εμφανίζεται και η εικόνα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δείχνει να έχει καλύτερο προσωπικά ποσοστά στο σύνολο της κυβέρνησης.